Για πρώτη φορά στη Ζάκυνθο πραγματοποιείται διήμερη έκθεση με θέματα δομικά, ηλεκτρομηχανολογικά υλικά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πρωτοβουλία είναι από την ΕΕΤΕΜ Ζακύνθου, η οποία φιλοξενεί 17 εταιρείες που έχουν τα δικά τους περίπτερα και παρουσιάζουν τα προϊόντα τους στους επιχειρηματίες αλλά και τους ιδιώτες που θα επισκεφτούν την έκθεση που γίνεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Σαρακινάδου. Ο σκοπός αυτής της έκθεσης είναι να δουν οι νησιώτες εδώ πέρα, οι ανθρώποι, οι φίλοι μας, οι πελάτες μας, κάποιες εταιρείες, τα δομικά υλικά, τα ηλεκτρομηχανολογικά υλικά, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή για τη δόμηση των εταιρείων. Όποιος θα έρθει, δεν είναι ανάγκη να είναι του χώρου, μπορεί να είναι και απλός ιδιώτης, μπορεί να θέλει να πάρει μια ιδέα για μια εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι του, για κάποιους τρόπους που μπορεί να κάνει κάποιες επεμβάσεις στο σπίτι του και να γλιτώσει κάποια χρήματα. Μπορεί να δει για θερμοπρόσωψη κτηρίων, να δει κάποια πράγματα, από κάποιες εταιρείες με λέβητες, με αντλίες θερμότητας. Η ποικιλία της έκθεσης είναι μεγάλη, αφού όποιος θέλει μπορεί να βρει περίπτερα που ασχολούνται με τα δομικά υλικά ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να ενημερωθεί κατάλληλα από τους εκπροσώπους των εταιριών. Υπάρχουν μονωτικά υλικά, υπάρχουν θερμομονωτικά υλικά, υπάρχουν χρώματα, υπάρχουν ηλεκτρολογικό υλικό, υπάρχουν ανελκυστήρες, υπάρχουν σωλήνες, κυκλοφορητές, αντλίες, ψήξη, θέρμαση. Αν ξεχνάω κανένα, να με συγχωρήσουν. Για όσους είναι του χώρου, μπορούν να έρθουν να κάνουν κάποιες επικοινωνίες με τις εταιρείες, είτε για ηλεκτρολογικό υλικό, είτε για ηλεκτρομηχανολογικά, ακόμα και για γραμμοποιία και τουβλοποιία υπάρχει εδώ πέρα. Γενικά, εντάξει, υπάρχει, θεωρώ, αρκετά μεγάλη γκάμα πραγμάτων που μπορεί να δει ο απλός κόσμος. Οι ίδιοι οι εκθέτες εξέφρασαν την δική τους άποψη για την παρουσία τους στην έκθεση στη Ζάκυνθο και τόνισαν ότι είναι μια πρωτοβουλία που θα φέρει πιο κοντά τον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού στο τι προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιήσει. Είναι ένα πολύ καλό βήμα σε τοπικό επίπεδο να συγκεντρωμένα να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να παρουσιάσουν προϊόντα πάνω στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία, σε αντλίες, σε διάφορα θέματα συνολικά και να μπορέσουν οι εταιρείες να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες πάνω στην οικοδομή και γενικότερα σε άλλους τομείς. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Είναι μια περίοδος εξωστρέφειας, την οποία και η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου πρέπει να αναπτύξει, έτσι ώστε να μπορούμε οι εταιρείες οι οποίες συνεχίζουμε και στηρίζουμε την Ελλάδα και είμαστε στην Ελλάδα και έχουμε συνεργάτες καλούς εδώ στην περιοχή, να ερχόμαστε και να λέμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα των προϊόντων μας και τι μπορούμε να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία. Θα έχει συνέχεια αυτό και το χρόνο και για πολλά χρόνια, γιατί πραγματικά είναι κάτι που χρειάζεται το νησί και γενικά η Ελλάδα. Μπορεί να μάθει πώς να χειρίζεται, πώς βασικά να μπορεί να στήσει ένα ξενοδοχείο, ένα σπίτι. Γενικά να μάθει τι υπάρχει από θέματα τεχνολογίας το 2018-19 το έχουμε τώρα και να του κάνει τη ζωή πιο εύκολη ακόμα όλο αυτό το πράγμα. Εκτός από την έκθεση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Πολιτιστικό Κέντρο Σαρακινάδο από τις 4 μέχρι τις 9.30 γίνονται και εισηγήσεις από εκπροσώπους των εταιριών που συμμετέχουν και ενημερώνουν σχετικά το κοινό. Οι εκθέτες που είναι αυτή τη στιγμή είναι 17 εκθέτες. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι διήμερη, σήμερα 17, Πέμπτη 17 και Παρασκευή 18 Ιανουαρίου. Και θεωρώ ότι θα πάμε καλά και θα έχουμε προσέλευση για να δει ο κόσμος αυτό που το εγχείρημα που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε. Είναι κάποιες ημερίδες ή κάποιες εισηγήσεις, όπως τις λέμε, γενικού περιεχομένου απάνω σε διάφορα θέματα, τόσο ενεργειακού περιεχομένου, όσο και δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών υλικών. Είναι από κάποιους εισηγητές από τις εταιρείες, τις ίδιες. Στόχος της ΕΤΕΜ Ζακύνθου είναι να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το τι είναι τα δομικά ηλεκτρομηχανολογικά υλικά και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να δώσει την ευκαιρία να μάθουν ακόμα περισσότερο μέσω της έκθεσης και της ημερίδας που διοργανώνεται.